Στα πρώτα συμπεράσματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού, Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού στο Λονδίνο, δυναμικό το παρόν δίνει η χώρα μας, εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο την Κρήτη ο Δήμος Χερσονήσου. Πάμε να δούμε βασικά χωρία που έχουν να κάνουν με τους στόχους της ελληνικής συμμετοχής και παρουσίας στην έκθεση. Και κατά κάποιο τρόπο, ποιους τομείς πάμε να διαφημίσουμε και ο Δήμος Χερσονήσου, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή διαφημίζεται στους Βρετανούς. Τα ξεχωριστά μας μονοπάτια, θεματικός τουρισμός, γαστρονομία και βέβαια επέκταση περιόδου. Ένας πολυπόθητος στόχος που βέβαια έχει ως κατεύθυνση την βρετανική αγορά. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Αναστασάκη, ζωντανή σύνδεση με Λονδίνο, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης στο Δήμο Χερσονήσου. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας από το όμορφο αλλά κρύο Λονδίνο και συνεφιασμένο. Να σας ευχαριστήσω. Δήμος Χερσονήσου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δώσατε δυναμικό παρόν για ακόμα μία χρονιά. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο κυριάρχησε στις επαφές που πραγματοποιήσατε. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως είπατε, είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός και δεν μπορούσε να λείπει από το μεγάλο παγκόσμιο γεγονός, από αυτή τη μεγάλη τουριστική έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο. Είχαμε πάρα πολλές επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και επαφές με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν το Δήμο μας. Θέλουν να επισκεφτούν την Κρήτη μας, όπου προβάλαμε όλα όσα έχουν τα ενδιαφέροντα του Δήμου μας, τη γαστρονομία μας, τον πολιτισμό μας. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και από τους tour operators, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην Κρήτη για διακοπές και ιδιαίτερα στο Δήμο Χερσονήσου. Συμμετείχαμε στο περίπτερο της Ελλάδος, το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου καινούριο, έδωσε μια νέα νότα αισιοδοξίας αυτό το νέο περίπτερο, στο οποίο συμμετείχαν βέβαια και άλλες περιφέρειες. Η δική μας περιφέρεια συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Ήμασταν ο μοναδικός Δήμος που συμμετείχε στην έκθεση του Λονδίνου, μαζί με μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής, όπως είναι το Αλντεμάρ, τα Στέλλα, τα Golden Hotels, το Alexander Beach. Δώσαμε ένα δυναμικό παρόν μαζί με τους επιχειρηματίες του κλάδου και προωθήσαμε όσο μπορούσαμε τον προορισμό μας. Ο στόχος μας είναι να προωθούμε πάντα τον προορισμό μας μέσα από αυτά τα μεγάλα τουριστικά γεγονότα παγκοσμίως. Βέβαια. Θέλω λίγο να εστιάσουμε και στο κομμάτι των επαναλαμβανόμενων τουριστών. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι Βρετανοί στηρίζουν διαχρονικά περιοχές όπως η Χερσόνησος, τα Μάλια, μεταξύ άλλων βέβαια. Και πολλοί από αυτούς σας γνωρίζουν. Το πρώτο βήμα για την επόμενη τουριστική περίοδο του 2023 έγινε στο κομμάτι της επαφής και να κλείσουν συγκεκριμένα πακέτα. Στο κομμάτι της επαφής εμείς είχαμε επαφές με tour operators, B2B συναντήσεις, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά τα πακέτα κλείνονται απευθείας με τα ξενοδοχεία. Εμείς προωθούμε τον προορισμό, είμαστε παρόν, να προωθήσουμε τον προορισμό προς όφελος όλων των επαγγελματιών του κλάδου, να δείξουμε πραγματικά στην βρετανική αγορά ποιοι είμαστε. Βέβαια, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένα μεγάλο brand στον παγκόσμιο τουριστικό γύρνηστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ή δεν πρέπει να είμαστε παρόν πάντα σε όλες αυτές τις εκθέσεις, σε όλα αυτά τα παγκόσμια γεγονότα του τουρισμού. Είμαστε λοιπόν παρόν να κάνουμε επαφές με όλους τους φορείς, τους τουριστικούς φορείς παγκοσμίως, και να τους δείξουμε πραγματικά τον τόπο μας για άλλη μία ακόμα φορά. Το ενδιαφέρον, όπως σας είπα, ήταν μεγάλο από όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για την Κρήτη. Στη συνέχεια, βέβαια, τον λόγο τον έχουν οι επαγγελματίες του τουρισμού, τα ξενοδοχεία τα οποία κλείνουν τα πακέτα τους. Εμείς βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλα τα ξενοδοχεία που είμαστε ηλικία, αλλά και με άλλα ξενοδοχεία που δεν παραβρέθηκαν. Ξέρετε, διανύουμε μία πολύπλοκη και δύσκολη συγκυρία. Με επίκεντρο μια συγκεκριμένη κρίση, επιδημιολογική τα περασμένα δύο χρόνια, τώρα ενεργειακή. Υπάρχει προβληματισμός, υπήρχε προβληματισμός αυτές τις επαφές τις οποίες κάνατε και στο μέτωπο του κόστους, πάρα πολύ βασικό. Παρότι υπήρξε προβληματισμός, βεβαίως υπήρξε προβληματισμός, παρά τα αυτά όμως,
όλοι οι Βρετανοί, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι, θεωρούν ότι οι διακοπές τους είναι κάτι το ιερό. Αυτό λοιπόν θέλουν να το έχουν κάθε χρόνο. Σημαίνει λοιπόν ότι θα κάνουν οποιαδήποτε οικονομία, οποιαδήποτε μορφής οικονομία για να μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο τους που είναι οι καλοκαιρινές διακοπές κάθε χρόνο. Για όλους τους Ευρωπαίους οι διακοπές είναι κάτι πολύ σημαντικό, οι καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό λοιπόν το ζήσαμε αυτό στις συζητήσεις που είχαμε με τους απλούς ανθρώπους, γιατί όπως σας είπα η αίσθηση αυτή είναι μεικτή, είναι και συναντήσεις B2B, αλλά δίνει το δικαίωμα και σε πολλούς Βρετανούς που ενδιαφέρονται να κλείσουν τις διακοπές τους, να έρθουν να ενημερωθούν για το νησί μας, για το Δήμο μας, ιδιαίτερα για το Δήμο μας, γιατί εμείς το Δήμο προωθούμε. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, αναφερθήκατε στις δικές σας πρωτοβουλίες και στο αποτέλεσμα των δικών σας επαφών. Ωστόσο, βρεθήκατε και με τους επικεφαλείς του Υπουργείου Τουρισμού εκεί στο Λονδίνο. Η πρόθεση ποια είναι αναφορικά με την επόμενη τουριστική σεζόν? Υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις? Σε αυτές τις συναντήσεις που είχαμε χθες δεν ήταν διεξοδικές με τον Υπουργό Τουρισμού. Σε προηγούμενη συνάντηση που είχαμε κάνει στην έδρα του Δήμου με τον κύριο Κιλιά, είχαμε μία συζήτηση για την επέκταση του τουρισμού μας, το Δήμο μας, κατά τους χειμερινούς μήνες. Είχαμε επίσης μία συζήτηση με τον Σύλλογο των Ξενοδόχων Ηρακλείου, με τον Σύλλογο των Εστιατόρων και τον Εμπορικό Σύλλογο του Δήμου μας, για να υπάρξει μία συνεργασία από κοινού όλοι οι φορείς μαζί, για να επιτύχουμε αυτό το ζητούμενο, που θα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου ή αν θέλετε και να χαρακτηριστεί πλέον ο Δήμος Χερσονήσου ως χειμερινός προορισμός. Είναι βέβαια δύσκολη προσπάθεια. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά πρέπει να το θέλουν, το γνωρίζετε πολύ καλά, και αεροπορικές εταιρείες να επεκτείνουν κάπως τα δρομολόγια. Σύνθετη προσπάθεια. Εκεί βέβαια με τις αεροπορικές εταιρείες έχει να κάνει καθαρά το Υπουργείο. Εμείς με τις αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στον τομέα αυτό. Το Υπουργείο όμως μπορεί να προσφέρει πολλά. Ακριβώς, μα γι' αυτό σας ρώτησα για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για να το πάμε και στο κομμάτι της επέκτασης. Καλή η πρόθεση, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Βέβαια. Η πρόθεση πάντα είναι καλή, αλλά χρειάζεται συνεργασία με όλους τους φορείς. Διότι μόνο το Υπουργείο δεν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω, εάν δεν συνεργαστεί με όλους τους τουριστικούς φορείς. Δεν μπορεί να έρθει ο ξένος στη Χερσόνησο και αμένα να μην έχουμε καταστήματα ανοιχτά, ταβέρνες ανοιχτές, για να μπορεί, ας πούμε, να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του. Όσον αφορά τις εκδρομές, έχουμε πάρα πολλά να του δείξουμε. Από εκεί και πέρα όμως είναι και ο ελεύθερος χρόνος που πρέπει και ο ίδιος να τον αξιοποιήσει, μάλιστα, να δει που θα πάει, να δει πώς θα περάσει όμορφα την ώρα του. Αντιδήμαρχε, το ταξίδι του. Εγώ κρατώ το θετικό κλίμα που κυριάρχησε και ανάμεσα στους ξενοδόχους εκεί με Tour Operators. Ξεκινήσαμε καλά, όπως άλλωστε ολοκληρώσαμε και την τουριστική περίοδο καλά. Θετικό το πρόσημο, κάπως μας προβληματίζουν τα έξοδα στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σίγουρο, επιστροφή. Μια στιγμή κύριε Παναγιωτόπουλε, μια στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι ο Βρετανός τουρίστας θα έρθει στην χώρα μας. Θα έρθει στην Κρήτη, θα έρθει στο Δήμο Χερσονήσου. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό αναδείχθηκε από την έκθεση. Αυτό είναι αυτή. Το βασικό συμπέρασμα λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.